Στο τελικό στάδιο εισέρχονται από σήμερα η κατασκευή τριών κόμβων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ηπείρου, καθώς η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη, ανέδειξε τους οριστικούς αναδόχους των έργων τους, οι οποίοι θα κληθούν σύντομα να υπογράψουν τις συμβάσεις. Οι νέοι κόμβοι θα κατασκευαστούν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτα, στη θέση Ελαιού σε εργατικές κατοικίες, με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ. Στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Οικουμενίτσας, στη θέση Πλαταριά, με προϋπολογισμό 640.000 ευρώ. Και στη θέση Αεροδρόμιο Παραμυθιάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας, με προϋπολογισμό 516.500 ευρώ. Με άλλες αποφάσεις, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους διαγωνισμούς για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για διαγραμμίσεις στην παραλιακή Εθνική Οδό Πρέβεζα Ιγουμενίτσα και Εθνική Οδό Καλπάκη Κακαβιά, καθώς και της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Τρικάλων. Με απόφαση της εξάλλου, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την εκτέλεση έργου για την αποκατάσταση της βατότητας της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας και συγκεκριμένα από τη γέφυρα Καλογύρου μέχρι την πόλη της Άρτας με συνολικό προϋπολογισμό 250.000 ευρώ. Παράλληλα, με έγγραφο που απέστειλε την 3η 4 Ιουνίου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης ζητά την παράταση της προθεσμίας για τις δηλώσεις εγγραπταίων δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο για το σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων της Ηπείρου, η οποία λήγει στις 10 Ιουνίου. Ο Περιφερειάρχης επικαλείται τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την παραταταμένη προεκλογική περίοδο, εξαιτίας της οποίας τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακία δεν λειτουργούσαν επί 20ήμερο. Επίσης, επισημαίνει πως η εκ νέου παράταση θα δώσει τη δυνατότητα σε καταγόμενους από την Ήπειρο που ζουν σε άλλες πόλεις ή στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των διακοπών στους τόπους καταγωγής τους, να τακτοποιήσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα. Παράλληλα, την ανάκληση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καταργείται το Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Ιωαννίνων, ζητά με εγγραφό του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ο Περιφερειάρχης επισημαίνει πως ανάλογες κινήσεις είχαν γίνει το 2015 και το 2016, οι οποίες όμως τότε δεν προχώρησαν και στη συνέχεια επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα που είχε αναπτύξει στο παρελθόν υπέρ της συνέχισης λειτουργίας του Στρατοδικείου Αεροδικείου Ναυτοδικείου Ιωαννίνων. Επιπλέον ενημερώνει πως η Περιφέρεια Ηπείρου πρόσφατα διέθεσε το ποσό των 50.000 ευρώ για την αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου που ανήκει στα ΣΟΑ Ιωαννίνων, ώστε αυτό να καταστεί σύγχρονο και λειτουργικό, με το σκεπτικό ότι θα εξακολουθήσει η λειτουργία του δικαστηρίου. Τέλος, επισημαίνει ότι σύμφωνα με στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, σήμερα εκκρεμούν 3.600 υποθέσεις. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζει και τα εξής. Πρώτον, η λειτουργία του Στρατοδικείου Ναυτοδικείου Αεροδικείου Ιωαννίνων εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στρατιωτικούς και εν γέννη τους πολίτες της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Δεύτερον, η κατάργησή του δεν επιφέρει καμία εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο, ενώ αντίθετα το συνολικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο της διατήρησής του. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ευελπιστούμε και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να ανασταλεί η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος, καταλήγει στο εγγραφό του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης.